Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το live στο κανάλι μας θα γίνει αυτή την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 στις 10 το βράδυ. Το θέμα του live θα είναι «Μεγαλώνοντας με την απουσία των γονέων, ιστορίες ζωής». Σε ένα πρόσφατο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μας αυτή την εβδομάδα, μιλήσαμε για την περίπτωση κάποιος ή κάποια να έχει μεγαλώσει με γονείς που τον ή την είχαν αφήσει για χρόνια σε παππούδες, σε συγγενείς κλπ. Για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Στο βίντεο αυτό υποστηρίχτηκε από εμένα η άποψη πως κάτι τέτοιο επηρεάζει αρνητικά τη ζωή των παιδιών αυτών και τα αποτελέσματα φαίνονται και όταν μεγαλώσουν. Θεωρώ πως τα παιδιά βιώνουν κάτι τέτοιο ως εγκατάλειψη και αποτελεί ένα παιδικό τραύμα. Στο live μας λοιπόν, που θα γίνει ξαναλέω Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 στις 10 το βράδυ, θα διαβάσουμε ιστορίες ζωής παιδιών που οι γονείς απήχαν για χρόνια από τις ζωές τους λόγω μετάβασης στο εξωτερικό για εργασία. Μου έχετε στείλει πολλές επιστολές και διάλεξα κάποιες να τις ακούσουμε, να σας τις διαβάσουμε δηλαδή στο live και να τις συζητήσουμε. Όσοι έρθετε στο live να γράψετε και δικές σας ιστορίες στα σχόλια που να τις διαβάσουμε αν θέλετε και να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να παλυνθεί ο ψυχικός πόνος αυτών των παιδιών που πλέον είναι ενήλικες. Όταν καταλαβαίνουμε πως το παρελθόν μας επηρεάζει το παρόν μας, όταν εντοπίζουμε τα παιδικά μας τραύματα και όταν τα παίρνουμε στη ψυχοθεραπεία, τότε αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι προσωπικά την ευθύνη του να γιατρέψουμε το πληγωμένο παιδί μέσα μας. Στο προηγούμενο live είχαμε μιλήσει για το πώς τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας μας επηρεάζουν στην ενήλικη ζωή μας. Σε αυτό το live της εβδομάδας αυτής θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα τραύματα της παιδικής ηλικίας που έχουν να κάνουν με την εγκατάλειψη των παιδιών προκειμένου οι γονείς να πάνε στο εξωτερικό για να δουλέψουν. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά παιδιών η οποία έχει βιώσει αυτή τη συνθήκη, αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν τώρα στην ενήλικη ζωή τους να καταπολεμήσουν αυτά τα φαντάσματα της παιδικής τους ηλικίας που είχαμε μιλήσει για αυτά στο live της προηγούμενης Κυριακής, αναγνωρίζοντας και εντοπίζοντας τα ζητήματά τους και παίρνοντας το, όπως είπα και προηγουμένως, στην ψυχοθεραπεία. Η ψυχοεκπαίδευση στα πλαίσια αυτού του καταλήγου εύχομαι και ελπίζω να είναι βοηθητική. Σας περιμένω.